Την περιοδική έκθεση «Η των Πατρέων σε Πόλεις» που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ο κ. Παυλόπουλος κατέφθασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μετά το πέρας της λιτάνευσης της τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα, όπου τον υποδέχθηκε η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας Αναστασία Κουμούση και ακολούθησε ξενάγηση στην έκθεση, η οποία φιλοξενεί εκθέματα που για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και παρουσιάζουν την Πάτρα από την εποχή του Αγίου Ανδρέα μέχρι το σήμερα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την έκθεση, εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους με τις γνώσεις του. Εδώ λοιπόν σε αυτήν την ενότητα έχουμε όλα τα αντικείμενα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που δείχνει την πορεία τους. Τα σκεύη τους, τα μαγειρικά που μαγειρεύανε. Επίσης είναι προχωρημένα αγεία, σημαντικά είναι αυτά κάτω, τα οποία τα βρήκαμε τώρα. Αυτά είναι πολύ, πολύ μεταγενέστερα. Ναι, τα σημαντικά είναι τα κάτω, διότι βρέθηκα στο κάστρο της Πάτρας στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ. Σε σπίτια και επιβεβαιώθηκε ότι το κάστρο εκατοικείτο. Ενώ δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Στα χωριά μας τα πλουσιώσαμε. Πάντα ναι, μεγάλες γαβάθες. Βλέπετε η τοιχογραφία ο Πρωτόκλητος. Είναι γεμάτο με τοιχογραφίες, τη συντηρούμε ακόμα και είναι πολύ σημαντικό διότι η τέχνη είναι κωνσταντινοπολίτικη. Αυτή λοιπόν η ψαλαθήκη, η οποία είναι αγγυρή, επιχρυσωμένη με χρυσό 24 καράτια. Είναι δύο κομμάτια, βλέπετε, συνδέεται, ανοίγουν έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξερχόμενος της έκθεσης, μίλησε στους δημοσιογράφους για το μήνυμα της χριστιανοσύνης, που είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Τύχη αγαθή, η Αχαΐα και η Πάτρα πορεύονται ανά τους αιώνες υπό τη σκέπη και την ευλογία του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων. Από αυτόν εδώ τον τόπο, όπου άθλησε και μαρτύρησε υπέρ Χριστού, το κήρυγμα του Αγίου Ανδρέου παραμένει πάντα, ιδίως στις μέρες μας, επίκαιρο για την Ελλάδα μας, για το λαό μας, για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη. Αγάπη στον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά. Χορηγός επικοινωνίας της έκθεσης των Πατρέων σε Πόλεις, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι το Ιόνιαν.